Σήμερα παρακολουθήσαμε μία άσφαιρη και άγωνη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Μια αντιπαράθεση η οποία μπορεί να οξυνθήκε, αλλά επί της ουσίας θέλει να συγκαλύψει ότι για την κατάσταση την οποία σήμερα βιώνει ο λαός, βεβαίως είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκτισε πάνω σε ό,τι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή είναι συνυπεύθυνη στον Α ή στον Β βαθμό για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι και η νεολαία. Και από αυτή την άποψη οξύνουν όλο και περισσότερο την αντιπαράθεση για να μπορέσουν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών του συστήματος, εντός των τυχών δηλαδή διαχειριστικών προτάσεων, οι οποίες δεν αμφισβητούν την εξέλιξη την αρνητική των πραγμάτων σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και τη διάθεση την οποία δείχνουν ευρύτερα τμήματα του λαού μας να αντισταθεί απέναντι σε αυτή την κατάσταση και μέσα από αυτή την πάλη να διαμορφώσει άλλους συσχετισμούς, δυναμώνοντας ακριβώς αυτόν τον πόλο που μπορεί μετά τις εκλογές να αποτελέσει αποκούμπι για το λαό και ταυτόχρονα από καλύτερες θέσεις να κάνει πιο δύσκολη τη ζωή της επόμενης κυβέρνησης, που το πρόγραμμά της είναι προδιαγεγραμμένο. Και είναι προδιαγεγραμμένο από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προδιαγεγραμμένο από τη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πώς οι εκλογές θα αναδείξουν ένα πολύ ισχυρό λαϊκό πόλο αντίστασης και αντεπίθεσης, και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο το ΚΚΕ. Μια και φτάσαμε στο 2015 και οι δύο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο με τα αποτελέσματα τα οποία έφερε. Αλλά να δούμε και το σήμερα. Η ακρίβεια, ποιος ευθύνεται? Ευθύνονται οι πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη μετάβαση. Και σε αυτό δώσε το καλύτερο αυτό τόσο οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησε ένα πολύ ακριβό μείγμα. Και όλα αυτά τώρα τα μέτρα της αντιπαράθεσης για τα πακέτα της ανακούφισης, βεβαίως δεν αντισταθμίζουν τις πολύ μεγάλες απώλειες που είχαν. Δεύτερον, είναι απλά μια αναδιανομή από τους λιγότερο φτωχούς στους περισσότερο φτωχούς. Και τρίτον, δεν γίνεται, αναδεικνύεται ένα πιθάρι χωρίς πάτο. Γιατί όσο και να ρίξεις, αν δεν αντιμετωπίσεις τη βασική αιτία της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια, που είναι το ακριβό ενεργειακό μείγμα της πράσινης μετάβασης, τότε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, κανένα αντίκτυπο στην ενεργειακή φτώχεια που βιώνει ο λαός, και πολύ περισσότερο που το επόμενο διάστημα αυτό που μας περιμένει είναι ακόμη πιο ακριβό. Αν κάτι επιβεβαιώνεται, είναι ακριβώς ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική αστική τάξη και στην τουρκική υποδαυλίζεται από τους ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ο λαός μας το πληρώνει πολύ ακριβά. Και όλοι αυτοί οι σύμμαχοι για την αστική τάξη της χώρας μας, το ΝΑΤΟ και η Αμερικάνικη Ευρωπαϊκή Ένωση, επί της ουσίας αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης που θέτει σε κίνδυνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο όνομα της συνδιαχείρισης των πλουτοπαραγωγικών πηγών ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσογείο. Και αυτή είναι η πορεία η οποία έχει προδιαγραφεί από το παρελθόν και συνεχίζεται και σήμερα.